συνεργάστηκε με τη Γαλάτια Λαγουτάρη, απόφοιτη του τμήματος κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που πρόκειται να διαγωνιστεί στο φεστιβάλ του Σεράγεβο το επόμενο διάστημα. Ποια είναι η ταινία την οποία έχεις υποβάλει στον διαγωνισμό? Η ταινία ονομάζεται «Επίτηλος». Θα κάνει τώρα παγκόσμια πρεμιέρα στο φεστιβάλ στο Σεράγεβο, που και διαγωνίζεται στο σπουδαστικό τμήμα. Το φεστιβάλ είναι από τις 16 μέχρι τις 23 Αυγούστου. «Επίτηλος» είναι ο τύπος που κάνει το κουπί στο κύμα της θάλασσας και είναι το κυματάκι στην ουσία που έχει όταν υπάρχει ένα συγκεκριμένος αριθμός μποφόρ σε αυτήν. Πόση διάρκεια έχει το έργο και ποια είναι η ιστορία του? Η ταινία έχει διάρκεια 17 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα. Πρόκειται για την ιστορία δύο αδερφών που πάνε στο εξοχικό του σπίτι μετά το θάνατο της μητέρας τους. Εκεί συναντάνε μια παρέα με ένα τροχόσπιτο και όλη αυτή η συνάντηση κάπως θα επηρεάσει και τη ζωή τους και τη ζωή της παραλίας. Και παράλληλα είναι ένας ερευνητής που μιλάει για τη δημιουργία του απολιθωμένου δάσους. Και υπάρχει μια αναλογία της φύσης με την ανθρώπινη ιστορία που βλέπουμε και κάπως το ένα επηρεάζει το άλλο. Οπότε δίνεις και το στίγμα για το από πού κατάγεσαι ενδεχομένως σε αυτό το φεστιβάλ. Πόσο χαρούμενη είσαι που παίρνεις μέρος σε ένα τέτοιο φεστιβάλ? Εντάξει, νομίζω ότι η χαρά δεν μπορώ να την περιγράψω, και δεν μπορώ και να το πιστέψω επίσης. Είναι πολύ χαρούμενο όταν ο κόπος και ο δικός μου και της ομάδας που δουλεύαμε όλη αυτή την ταινία τόσο καιρό μαζί με τους τοπιούς, το συνεργείο, όλα τα παιδιά, τα καταφέρνεις. Και είναι και το, κάπως εγώ το λέω λίγο ρομαντικά, το ότι η ταινία θα παίξει στο σινεμά εκεί που είναι το σπίτι της, ας πούμε, ο χώρος της. Ανάμεσα σε πόσες ταινίες, έργα μάλλον, της δικής σας κατηγορίας διαγωνιστήκατε και προκριθήκατε προκειμένου να προβληθεί η ταινία? Οι συμμετοχές είναι χιλιάδες συνήθως στο φεστιβάλ. Γι' αυτό και η χαρά μας είναι ακόμη πιο μεγάλη, γιατί μπορεί ένα φεστιβάλ να έχει 2,5 με 3,000 συμμετοχές ανάλογα στο τμήμα στο οποίο υποβάλλεις. Και τελικά στο σπουδαστικό τμήμα στο Σεράγεβο θα είμαστε 15 ταινίες μικρού μήκους σπουδαστικές. Πώς αποφάσισες να σπουδάσεις κινηματογράφο και ποια είναι η σχέση με το πολυθωμένο δάσος που το αναδεικνύεις κιόλας μέσα από το έργο σου? Νομίζω το σινεμά μου άρεσε από τότε που ήμουν πάρα πολύ μικρή. Για πολύ καιρό νομίζω ότι επειδή ήταν και μία από τις τέχνες που κάπως δεν ήξερες αν υπάρχει κάποια σχολή, το είχα ξεχάσει, αλλά πάντα θυμάμαι τον εαυτό μου να βλέπω τα behind the scenes. Τότε παίρναμε το DVD και μετά έβλεπα και τα behind the scenes. Και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί συνδυάζει πάρα πολλές από τις υπόλοιπες τέχνες. Χορό, μουσική, θέατρο, ζωγραφική. Οπότε κάπως έρχονται όλα και δένουν στο σινεμά. Και πάμε στο δεύτερο ερώτημα για το απολιθωμένο δάσος που επέλεξες να αναδείξεις. Είναι ένα μέρος το οποίο πήγαινα και από τότε που ήμουν πολύ μικρή μαζί με τους γονείς μου. Και νομίζω, επειδή έχω και μια πάρα πολύ μεγάλη αγάπη για τη φύση, αυτή η αιωνιότητα που έχει, με συγκινούσε νομίζω από πάντα και το πόσο στην ουσία σε σχέση με την ανθρώπινη ζωή, ότι αυτά εκεί τα δέντρα και η φύση είναι τόσα εκατομμύρια χρόνια. Και κάπως έτσι μετά αυτό έδεσε σε ένα σενάριο που ήδη είχα για τις δύο αδερφές και έτσι έγινε ένα μίξ και δημιουργήθηκε η ιστορία που ονομάζεται «Επίτηλος». Ποιος είναι ο αγαπημένος σου σκηνοθέτης και γιατί? Νομίζω ότι δεν έχω έναν αγαπημένο σκηνοθέτη μόνο. Μου αρέσουν πάρα πολλά πράγματα και διαφορετικά. Ταρκόφσκι, Μπέργκμαν, Αντωνιόνι, Γιώνας Μέκας, Τυράς, Κούνδουρος από Έλληνες. Μου αρέσει απλά να βλέπω σινεμά και νομίζω κάθε φορά παίρνω κάτι και βλέπω που μπορεί να μην έχει σχέση με το άλλο, οπότε δεν είναι μόνο ένας. Και αν σε έβαζα να επιλέξεις την αγαπημένη σου ταινία? Θα πω δύο πολύ ελληνικές αγαπημένες μου ταινίες, έτσι για να έρθουμε και πιο κοντά στον τόπο μας στην Ελλάδα. Νομίζω ότι από τις ταινίες που κάπως με στιγμάτισαν ήταν σίγουρα «Ο Δράκος του Κούνδουρου», που θεωρώ ότι ήταν για μένα πολύ, και όταν τον ξαναείδα μετά από πάρα πολλά χρόνια, σημαντική ταινία, και «Ο Κοινόδοντας του Λάμφη» μου πάρα πολύ. Ποιοι είναι οι συντελεστές του «Επίτηλου»? Το cast, Νατάσα Εροφίλη Τσάγαρη, Γαλάτια Σπαθάρη Πατσουράκη, Νικόλα Σίμου Σταθόπουλος, Αλίκη Ανδριωμένου,
Χέρτα Ζαχαριάδη, Άγγελο Ζαχαριάδη, Ελπισία Σπαθάρη, Αντουέλ Νάκη και Γιώργη Παρταλίδη, ηθοποιοί. Ήταν μια συμπαραγωγή με την Olive Estate Family and Products. Σενάριο, σκηνοθεσία και παραγωγή δική μου. Διεύθυνση φωτογραφίας Άγγελος Χαραλάμπους. Μοντάζ Ευδοξία Χασάπη. Ήχος και ηχητικός σχεδιασμός Ηλίας Φλούδας. Art Director Βαγγέλης Καμπέρης. Σκηνογράφος Αλίκη Χαμαλίδου. Ενδυματολόγος Μαρ Ρουσάκη. Α βοηθός σκηνοθέτη Ιωάννα Λούρα. Β βοηθός σκηνοθέτη Άλκης της Σαρμά. Α βοηθός κάμερας Γιώργος Λατάνος. Make-up Στέλλα Μπουλά. Color Βασίλης Κάρτας. Μίξη ήχου Χρήστος Γούσιος και Κώστας Βαρυμποπιώτης. Τίτλοι αφίσας και τίτλοι ταινίας Χρήστος Βαταλάχος. Οργάνωση παραγωγής Μιχάλης Χιώτης. Διεύθυνση παραγωγής Γιάννης Λαβουτάρης. Βοηθός παραγωγής Μαριλένα Αναγιανακοπούλου. Και επίσης VFX artist Ορέστης Δημόπουλος και το DCP mastering έγινε στη Fresnel Post Lab. Θες να μας πεις λίγα λόγια για το φεστιβάλ κινηματογράφου του Σεράγεβο, πότε ξεκίνησε και ποιοι παίρνουν μέρος σε αυτό? Το Σεράγεβο Film Festival είναι ένα από τα πιο παλιά ευρωπαϊκά φεστιβάλ. Παίρνουν μέρος χώρες από τις νοτιοανατολικές χώρες της Ευρώπης και γενικά έχει ενώ μια πολύ μεγάλη ιστορία σε όλα αυτά τα χρόνια, γι' αυτό και η χαρά μας είναι ακόμη μεγαλύτερη και είναι συγκινητικό για μας. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλεις να περάσεις μέσα από την ταινία? Δεν υπάρχει ένα μήνυμα. Για μένα γενικά είναι σημαντικό ο κόσμος να αισθάνεται αυτό που βλέπει και να βρίσκει εκείνος αυτό που θέλει, να ταυτιστεί ή να τον συγκινήσει ή να νιώσει, να αισθανθεί. Να του γεννήσει συναισθήματα. Ναι, αυτό. Δίνεις κάποια ρεθίσματα, δημιουργείς μια ιστορία. Το επόμενο σου έργο ποιο θα είναι? Έχω μια ταινία ήδη, ένα ντοκιμαντέρ που είναι στο post-production. Είχα πάει στην Κίνα μαζί, μέσα από τη σχολή και είχαμε κάνει εκεί κάποια έργα, μικρά ντοκιμαντέρ. Οπότε είναι αυτό που τώρα το δουλεύουμε. Στο China Youth Film Project τον Απρίλιο. Και τώρα είναι κάποια σενάρια τα οποία δουλεύω στην ουσία, μικρού μήκους. Αυτό που δουλεύω αυτή τη στιγμή, έχω αρχίσει έτσι λίγο δειλά-δειλά και ξανά πιάνω, γιατί είναι ένα παλιό και αυτό σενάριο, έχει να κάνει με την τρίτη ηλικία κάπως και τη ζωή και το τι είναι να δημιουργούμε οικογένεια και σε αυτές τις ηλικίες. Ποιο είναι το όνειρο της Γαλάτιας Λαβουτάρη? Δεν ξέρω, γιατί είναι, το λέω πολύ, ενώ και αυτό δεν θα το πίστευα ποτέ ότι θα συνέβαινε, οπότε συνέβη, οπότε κάπως απλά περιμένω να δω τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Δεν μου αρέσει να κάνω πολύ μακρινά σενάρια. Σχέδια και σενάρια ακριβώς. Πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι να συνεργάζεσαι με πάρα πολλούς ανθρώπους προκειμένου να πετύχεις ένα αποτέλεσμα που, όπως μας είπες, βραβεύτηκε και ξεχώρισε? Γενικά για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το σινεμά είναι ένα ομαδικό σπορ, έτσι το λέμε και κάνουμε πλάκα μεταξύ μας, γιατί έρχεσαι να συνεργαστείς με πάρα πολλούς ανθρώπους και πρέπει να υπάρχει σεβασμός, εκτίμηση, να υπάρχει ένα καλό κλίμα στο σετ για να μπορεί όλο αυτό να λειτουργήσει. Και εγώ γενικά είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύει ότι η ενέργεια που δημιουργεί το συνεργείο, γιατί είναι στην ουσία σαν να γύρισμα, είναι σαν να υπάρχουν δύο κόσμοι. Είναι αυτός που είναι το σενάριο και η ιστορία και είναι και όλο το από πίσω το συνεργείο και η ομάδα που χτίζει στην ουσία αυτό τον κόσμο των άλλων. Οπότε για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρεις συνεργάτες που και ταιριάζεται και υπάρχει σεβασμός και περνάτε καλά, γιατί σίγουρα το να κάνει σινεμά και στην Ελλάδα είναι δύσκολο, οπότε πρέπει κάποια πράγματα να λειτουργούν. Και νομίζω ότι και αυτό φαίνεται και στο τελικό αποτέλεσμα. Ποια είναι η πιο αξέχαστη στιγμή από τα backstage του Πίτιλου? Έχουμε πάρα πολλά. Νιώθω πάρα πολύ τυχερή, επειδή έχουμε πάρα πολλά καλά, ενώ μέσα σε όλες τις αναποδιές και τα στραβά. Δεν νομίζω ότι μπορώ να σταματήσω να τα
νομίζω ένα από τα top, γιατί γενικά εγώ είμαι ένας άνθρωπος που με χαρακτηρίζει το άγχος, είναι όταν ήμασταν σε μία λήψη κάτω από το monitor με την Ευδοξία, έκανε και script στην ταινία και το μοντάζ της ταινίας, που πάει λήψη κανονικά και εγώ γενικά από το άγχος μου τραβούσα τα μαλλιά μου και τραβούσα τα δικά της τα μαλλιά. Οπότε δεν μπορούσε να μου πει κάτι γιατί τράβαγε ο ήχος, πηγαίναμε λήψη, αλλά είναι αυτό νομίζω ότι λες ότι γίνεσαι ένα με τον άλλο και αυτό το λέμε και νομίζω τώρα άμα το ακούσει θα μου πει ότι την ξεντρόπιαζα. Δημόσια. Πότε θα προβληθεί η ταινία? Η ταινία προβάλλεται 19 και 20 Αυγούστου στο Σαράγεβο. Και γενικά τώρα συνεχίζουμε να δούμε να στέλνουμε και σε άλλα φεστιβάλ και ξεκινάει ένας άλλος ο χρόνος. Γενικά δεν τελειώνει. Νομίζεις ότι ξεκινάει μια ταινία προπαραγωγή, πας γυρίσματα και τελειώνει εκεί, έρχεται το post-production. Είναι ένα τέλειο το ταξίδι, έτσι. Mm.